και τα προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουν τα παραδοσιακά προϊόντα. Πριν όμως προχωρήσω σε αυτό το θέμα, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπε ένας φιλόσοφος στον 9ο αιώνα και το έχει γράψει στη Λατινική αυτό το οποίο είπε, αναφερόμενος στην θρησκευτική πίστη. Είπε «Κβεβέρε πρεδικαντούν κρέντερε, εκβεβέρε κρεντούντερε ιντελιτζέρε». Δηλαδή, πρέπει να πιστεύουμε την αλήθεια που ζούμε και στη συνέχεια να την κατανοούμε και να την ερμηνεύουμε. Εμείς την αλήθεια που ζούμε την πιστεύουμε. Γιατί πραγματικά, νομίζω όλοι στη Μεσόγειο πιστεύουμε ότι η μεσογειακή διατροφή, ο μεσογειακός τρόπος ζωής, θα έλεγα καλύτερα, είναι ένας τρόπος ζωής ο οποίος συμβάλλει στο ευζήμιο. Την άλλη μεριά, για να την κατανοήσουμε και την ερμηνεύσουμε, πέρασαν πολλά χρόνια και πολλά περισσότερο όταν ήρθε αυτή η σπουδαία αναγνώριση. Την κατανοήσαμε και την έχουμε ερμηνεύσει εν μέρη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η μεσογειακή διατροφή συνδέεται με καλή υγεία, συνδέεται με μακροβιότητα. Η μεσογειακή διατροφή συμβάλλει στην πρόληψη πολλών νοσημάτων, αν όχι εντελώς, τουλάχιστον στη μείωση εμφάνισής τους. Και ξέρουμε και έχουμε αρχίσει να καταλαβαίνουμε πολλά από τα μυστικά της. Και εκείνα στο οποίο προστίθεται σήμερα είναι πέραν από το η μεσογειακή διατροφή, λέμε ο μεσογειακός τρόπος ζωής. Γιατί πρέπει να βάλουμε μέσα σε αυτό και τον τρόπο που περπατάμε και τον τρόπο που πίνουμε το κρασάκι μας, που και αυτό είναι μεν διατροφή, αλλά εκφράζει ένα πολιτισμικό γεγονός, ο τρόπος που πίνουμε το κρασί. Πρέπει να βάλουμε το μεσημεριανό ύπνο που δυστυχώς όλοι δεν μπορούμε να τον έχουμε πια. Και όλες αυτές τις άλλες γιορτές, παραδόσεις, θρησκευτικές νηστείες, άπειρες πολιτισμικές εκδηλώσεις που συνδέονται με τον μεσογειακό τρόπο ζωής. Τι είναι η μεσογειακή διατροφή, και σε αυτό θέλω να σταθώ για μια ακόμη φορά. Μεσογειακή διατροφή, τουλάχιστον στους χώρους στους οποίους κινούμεθα για να την κατανοήσουμε και να την ερμηνεύσουμε και να την καταγράψουμε, είναι η διατροφή η οποία εφήρμοζαν οι λαοί οι οποίοι κατοικούσαν στη λεκάνη της Μεσογείου πριν από το 1960 και δει στις περιοχές όπου φύεται το ελαιόλαδο. Γιατί η μεσογειακή διατροφή χωρίς ελαιόλαδο δεν υπάρχει. Και φυσικά αυτή τη μεσογειακή διατροφή που τη μοιραζόμαστε όλοι αυτοί οι πληθυσμοί που ζούμε γύρω από τη Μεσόγειο και που λέμε ότι ένα χρονικό σημείο αναφοράς είναι πριν από το 1960 και θα σταθώ σε αυτό γιατί, γιατί μετά το 1960 έγιναν πάρα πολύ μεγάλες, όπως γνωρίζετε, κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές. Και έγιναν τόσο οι αλλαγές όσο και στην παρασκευή των τροφίμων, όσο και στον τρόπο κατανάλωσής τους. Λοιπόν,